Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μια ξεχωριστή γωνιά της χώρας μας που θα σας γεμίσει με μοναδικές εικόνες και δυνατά συναισθήματα. Καλώς ήρθατε στο Ζαγόρι, ο τόπος πίσω από το βουνό. Πολλοί έχουν ταυτίσει τα ζαγοροχώρια με τα γεφύρια και δεν τους αδικό, αφού αποτελούν σίγουρα ατραξιόν της περιοχής. Αυτά τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια δημιουργήθηκαν από τους ξακουστούς μαστόρους της Ηπείρου με σκοπό να ενώνουν τα μονοπάτια των χωριών πάνω από το Βοηδομάτι. Αφήστε για λίγο το αυτοκίνητο και περιπλανηθείτε στα πέτρινα μονοπάτια της περιοχής, που θα σας επιτρέψουν να περπατήσετε στη φύση, ανακαλύπτοντας τη φυσική ομορφιά αυτού του μαγικού τόπου. Στο τέλος του δρόμου, μην ξεχάσετε μια στάση για φαγητό στην πλατεία σε κάποιο από τα όμορφα πέτρινα χωριά για να απολαύσετε την τοπική κουζίνα. Καθένας από τους 46 οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή έχει το δικό του χαρακτήρα και τις δικές του παρθένες ομορφιές που τον κάνουν να ξεχωρίζει και να εντυπωσιάζει. Οπότε, η επιλογή δική σας. Το συγκλονιστικό φαράγγι του Βίκου δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το οδηπορικό, μιας και μιλάμε για το μεγαλύτερο φαράγγι στον κόσμο σχετικά με το πλάτος του. Η θέα από τη θέση Μπελόη θα σας κόψει την ανάσα. Ένα μέρος που σίγουρα δεν θα έχετε ξαναδεί είναι η Σαρακατσάνικη Στάνη στο Γιφτόκαμπο. Σε αυτό το μέρος θα αντιληφθείτε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο το σαρακατσάνικο τρόπο ζωής. Κύριο χαρακτηριστικό της ζωής αυτής ήταν η νομαδική και η μηνομαδική κτηνοτροφία. Και αφού φτάσατε μέχρι εκεί, μην παραλείψετε μία επίσκεψη στο ηλιοχώρι και τους καταράχτες Μπάλτα της Τρίγκα, όπου στα βλάχικα σημαίνει η μικρή λίμνη της κραυγής. Γιατί με βάση το λαϊκό μύθο, μια γυναίκα, πηδώντας τον καταράχτη για να αυτοκτονήσει, έβγαλε μια δυνατή κραυγή που ακούστηκε μέχρι το χωριό. Θα κλείσω αυτό το διπορικό με ένα από τα πιο συγκλονιστικά φυσικά θεάματα της χώρας και δεν είναι άλλο από τη δρακόλυμνη της Τύμφης. Μπορεί η ανάβαση μέχρι εκεί να είναι απαιτητική, αλλά αν τα καταφέρετε, η φύση σίγουρα θα σας ανταμείψει.